μία από τις μεγαλύτερες φετινές στενοχώριες ήταν το γεγονός ότι αυτή η ιστορία με τις βροχές στο Golden Hour Festival μας στέρισε την δυνατότητα μεταξύ άλλων να μην δούμε ζωντανά και τους βολιώτες εντός έδρασης Ζολέρτ. Και ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε πώς και πώς. Παρουτοκαπνισμένοι πλέον με την τρίτη δισκάρα τους να κυκλοφορεί μέσα από τις γραμμές της Non Serbia με Records. Είναι το τρίτο άλμπουμ, λέει η παράδοση, εκείνο που είτε σε καταξιώνει είτε όχι. Βέβαια υπάρχουν και παραδείγματα όπως αυτό των Septic Flesh που ήρθαν να επιβεβαιώσουν τον κανόνα πετυχαίνοντας πράγματα πολύ πολύ αργότερα από το τρίτο τους άλμπουμ. Σε μια εποχή βέβαια που υπάρχει τεράστια παραγωγή ειδικά στο black metal δίσκων, υπάρχουν ορισμένα συγκροτήματα τα οποία ξεχωρίζουν πρωτίστως για την ψυχή. Διότι δεν αρκεί να παίζεις black metal, θα πρέπει να έχεις να διαδηλώσεις και κάτι μέσα από αυτό, μέσα δηλαδή από την έκφραση μέσω της τέχνης. Και η Ζολέρτ με όλες τις μέχρι τώρα κυκλοφορίες τους είχαν πάντοτε να κάνουν μια δήλωση. Δεν θα μπορούσε να μην συμβεί το όμοιο και με το τρίτο τους άλμπουμ, το Wounds of Desolation, για το οποίο θα μιλήσουμε μαζί με τον εκ των κιθαριστών Αποστόλη, τον οποίο καλησπερίζω στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Αποστόλη, καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλησπέρα, Αντώνη. Είμαστε καλά. Ακούμε τις μουσκούλες που βάζεις και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ένας δίσκος ο οποίος μπήκε αρκετό νερό στα βλάκι μέχρι να κυκλοφορήσει, είναι η αλήθεια. Βάλε μας λίγο στο μεσοδιάστημα, τι μεσολάβησε από την προηγούμενη κυκλοφορία μέχρι να αρχίσετε να δουλεύετε αυτό το άλμπουμ? Η πλάκα είναι ότι συνήθως δουλεύουμε σε ριφ κατευθείαν μετά το τελείωμα των ηχογραφήσεων του προηγούμενου άλμπουμ, οπότε ριφάκια και ιδέες υπήρχαν από πριν. Δηλαδή υπήρχαν ήδη την εποχή 2020-2021 κτλ. Αλλά συνήθως καταλήγουμε να την κυκλοφορούμε, όπως πολύ επιτυχημένα είπε ο Νίκος Σιδρόπουλος, ο ντράμερ μας, ένα άλμπουμ ανά Ολυμπιάδα περίπου. Έτσι πάει, ναι, ανά τετραετία. Ναι, για ολοκληρωμένες κυκλοφορίες μιλάμε τώρα, έτσι, για LP. Οπότε ένα το 16, ένα το 20, ένα τώρα το 24. Όπως δεν έχουμε ξεχάσει όλοι μας, αν και φαίνεται από μια άλλη ζωή, περάσαμε και μια καραντίνα ενδιάμεσα. Περάσαμε έναν κορονοϊό που ήταν 2 χρόνια που ήμασταν κλεισμένοι όλοι μέσα. Οπότε ευκαιρίες πολλές για συναυλίες και να γράψουμε δίσκο δεν υπήρχαν ακριβώς. Ουσιαστικά αυτόν τον χρόνο τον περάσαμε πάρα πολύ, θα έλεγα, σε ενδυνάμωση είτε των ικανοτήτων μας. Εγώ, για να καταλάβεις, ξαναξεκίνησα μετά τα άντα μου να ξαναμάθω λίγο μουσική. Δηλαδή, έκανα μαθήματα μουσικής μετά από πολύ καιρό. Mm-hmm. Γιατί υπήρχαν κάποιες ιδέες που με ενδιέφεραν και ήθελα να τις πάρουμε. Και ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό, τεράστια προσθήκη για τη σύνθεση του άλμπουμ ήταν και ο έτερος ο κιθαρίστας, ο παιχταράς από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος. Mm-hmm. Ο οποίος έφερε τελείως διαφορετικό αέρα. Για να μην θυμίσει, ειλικρινά προσπαθώ να σκεφτώ, απ' τη μία μου φαίνεται μεγάλο το χρονικό διάστημα, απ' την άλλη δεν καταλαβαίνω πότε πέρασαν 4 χρόνια το προηγούμενο δίσκο. Είναι μια αλήθεια αυτό. Τρέχει νερό.
Φαντάσου ότι ήταν μέσα στην καραντίνα η προηγούμενη κυκλοφορία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Φαντάσου... World in ruins, όταν the world was in ruins. Φαντάσου, Αποστόλη, πόσα πράγματα άλλαξαν και πώς, δηλαδή, άλλαξε η ζωή μας ολόκληρη. Άλλαξε ο κόσμος. Άλλαξε. Σε άλλο κόσμο μπήκαμε μέσα στην καραντίνα και σε άλλο κόσμο βγήκαμε. Αλήθεια, πώς το βιώσατε όλο αυτό? Ειλικρινά, εγώ προσωπικά μπορώ να μιλήσω μόνο. Καταρχάς, λόγω δουλειάς και όλα αυτά υπήρχε πάρα πολύ άγχος, γιατί δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για τον άνθρωπο από την αβεβαιότητα. Σε καταστρέφει και φοβόμασταν ότι πραγματικά θα καταστραφούν όλα τότε. Απ' την άλλη, ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Mm-hmm. Γιατί η γη κάπως επιβραδύνθηκε. Εγώ είχα συνηθίσει σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και μέσα στην καραντίνα όλα κάπως χαμήλωσαν ταχύτητα. Το οποίο και για την τέχνη, ας πούμε, συγκεκριμένα το θέμα μας σήμερα, είναι πάρα πολύ καλό, θεωρώ. Δεν θα έβγαινε έτσι το καινούριο άλμπουμ άμα δεν υπήρχε καραντίνα, θεωρώ. Κοίταξε να δεις. Αποδεδειγμένα βγήκανε κορυφαία άλμπουμς. Και όχι μόνο αυτό, βγήκαν κορυφαία άλμπουμς, αν θέλεις, και από τις κορονίδες της σκηνής μας, γιατί επιτέλους σταμάτησαν να περιοδεύουν, έτσι, οπότε ασχολήθηκαν με το να γράψουν κάτι σωστό. Σωστά, σωστά. Δεν είχαν το άγχος του κύκλου, του βιομηχανικού κύκλου, περιοδεία-σύνθεση, αλλά όλοι καθίσαμε λίγο πάνω και σκεφτήκαμε ίσως παραπάνω το κομμάτι μας. Και μέσα αυτή τη λούπα κι εμείς. Λοιπόν, ένας δίσκος, καταρχάς θέλω να μου πεις πώς δουλεύουν οι Ζολέρτ. Πώς γίνεται η διαδικασία σύνθεσης ενός κομματιού? Καλή ερώτηση. Κοίταξε, είμαστε σε διαφορετικές πόλεις συνήθως όλοι. Mm-hmm. Εγώ είτε βρίσκομαι Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, αν και Βολιωτάκη, γέννημα Θρέμα. Οπότε δεν έχουμε την ευχέρεια να συναντιόμαστε κάθε εβδομάδα και να τζαμάρουμε ιδέες. Mm-hmm. Το καλό βέβαια είναι ότι παίζουμε τόσα χρόνια μαζί που έτσι και μόλις να σου προβλέψω ότι θα παίξει ο Νίκος στα τύμπανα πάνω σε μια δικιά μου ιδέα, 90% θα έπεφτα μέσα. Mm-hmm. Και αυτός αντίστοιχα, ενώ μπορεί να μην κατέχει τη μουσική ορολογία, να μου πει τι θέλει να παίξω ή να μου πει τι θα είναι ακριβώς αυτό που θα παίξω, θα το περιγράψει με έναν τρόπο, θα σου πει ένα tribulation σημείο εκεί, ένα dissection riff παραδίπλα, ένα Gorgoroth κρουν παραπέρα, και θα το περιγράψει έτσι όπως θα βγει από τα χέρια μου. Οπότε έχοντας αυτή την τριβή μεταξύ μας και άρα και το δέσιμο, αυτό μας επιτρέπει να λειτουργούμε πάρα πολύ αποτελεσματικά όταν συναντιόμαστε. Όλα ξεκινάνε από κάποιες ιδέες. Οπότε όλοι φέρνουμε ρυφάκια όλο αυτό τον καιρό, όλοι ηχογραφούμε, γιατί γουστάρουμε αυτό που κάνουμε και στην καθημερινότητά μας μέσα πάντα θα έχουμε πάρα πολλές ιδέες. Το βασικό είναι να μας κινεί, να είναι μια ειλικρινή έκφραση, και μετά θα καθίσουμε όλοι μαζί και κυρίως εγώ με τον Νίκο να δουλέψουμε αυτές τις ιδέες μέχρι να βγει ένα τραγούδι, να μην είναι πια μια συλλογή από ρύφ, αλλά να είναι τραγούδι και σε ένα άλλο επίπεδο μετά δίσκος. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δηλαδή ξεκινάς με κάποια τούβλα, τα οποία είναι τα ρίφς, μετά αυτά τα χτίζεις ώστε να φτιάξεις ένα σπίτι, γιατί όσο ωραίο και να είναι το τούβλο, άμα δεν το χτίσεις το να κάνει ένα σπίτι, δεν θα είναι ωραίο. Και αυτό είναι, να σου πω την αλήθεια, από τα πράγματα τα οποία μέσα στην καραντίνα κάθισα και μελέτησα, γιατί μου αρέσει αυτό το κομμάτι ή μπορεί να μην μου αρέσει το β' κομμάτι, ενώ έχει ωραία ρίφ, αλλά δεν μου αρέσει το κομμάτι. Σωστό. Οπότε, ναι, 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 ναι. Τα είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη. Blind Guardian είναι οι μάστορες του είδους θεωρώ σε αυτό. Στο να χτίζουν κομμάτια, όχι ρυφάκια. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και χρειάζεται, και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και ξέρεις, οι περισσότεροι το αφήνουν, μωρέ. Και όσο το αφήνεις, το θέμα της, της μουσικής εξέλιξης σε αφήνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ισχύει. Τι να σου πω, είναι μυστήριο πράγμα η τέχνη σε αυτό. Γιατί μπορεί να μην εξελίσσει ακριβώς την τέχνη ή να μην γίνει πιο τεχνικός όσο περνάει ο καιρός. Αλλά αυτό που έχω δει σε πολλούς παίκτες είναι π.χ. όμως ότι αποκτάνε δικιά τους φωνή, δικό τους χαρακτήρα. Σωστό και. Ένα μέστομα το οποίο έρχεται. Άλλοι βγάζουν το καλύτερο τους δίσκο στο πρώτο δίσκο ή στο πρώτο demo ακόμα. Άλλοι το βγάζουν, ξέρω κι εγώ, στα 70 τους. Είναι μυστήριο πράγμα αυτό.
πώς λειτουργεί. Άλλοι μελετάνε ολιμερής και ολινυχτής, αλλά μπορεί να μην μ' αρέσει εμένα με αυτό που βγάζουν. Και άλλοι μπορεί να μην μελετάνε καθόλου, να βγαίνουν χύμα με τσαμπουκά από την καρδιά και να βγαίνει κάτι απίστευτο. Εγώ δεν έχω βρει το κλειδί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι τελείως διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα των Ιζολέρτ. Είναι αρκετά διαφορετικό. Θα έλεγα ότι υπάρχει πρώτη ύλη εκεί. Δηλαδή, άμα το αναλύσεις, καταλαβαίνεις τι ακούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, φαίνεται ότι ακούμε σουηδικό black, ας πούμε. Φαίνεται ότι ακούμε και νορβηγικό black. Φαίνεται ότι ακούμε φιλανδική σκηνή. Φαίνονται όλα αυτά. Και ότι έχουμε μια ποικιλία ακουσμάτων και το heavy φαίνεται εκεί. Mm-hmm. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη. Και θεωρώ ότι υπάρχει και στην πρώτη ύλη ένα καινούριο συστατικό. Το οποίο είναι ο Γιώργος, παιδί μου. Εμείς δεν είχαμε μέσα Orthodox Riff. Αυτά με τα περίεργα τα αρπίσματα και τα δεθυσπελαιομυγικά και τα, τα μοντέρνα, τα black. Τα οποία τα έφερε αυτός και ήταν μια πρόκληση το πώς θα το κάνουμε όλο αυτό να ταιριάξει στο στυλ μας, ας πούμε. Ο Παναγιώτης που κινήθηκε αυτή τη φορά στιχουργικά? Στα κλασικά δεδομένα, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι στάμπα. Έχουμε τα ψυχολογικά μας. Δεν το λέω για τον Παναγιώτη, το λέω για όλους τους ανθρώπους. Και είναι σκοτεινή η θεματολογία, βγαλμένη από τη ζωή, καλώς ή κακώς. Άρα κινηθήκαμε για άλλη μια φορά ανθρωποκεντρικά και προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού σε μια χρονική συγκυρία που θέλαμε δεν θέλαμε, όλοι το κάναμε αυτό το βήμα μέσα στην καραντίνα αποστόλικα, κατά ψέματα. Όλοι βουτήξαμε μέσα στο ψυχικό μας εγώ, αν θέλεις. Ναι, ξεκάθαρα, γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο σκληρό πράγμα από τον καθρέφτη. Και για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια ψυχική ανησυχία ή περνάει κάτι δύσκολο, από το να είναι μόνος του με τον εαυτό του. Έτσι ακριβώς. Οπότε κοιτάζοντας πολλές ώρες αυτόν τον καθρέφτη και κοιτάζοντας μέσα στην ψυχή σου, είναι ένα σκληρό πράγμα. Από την οποία μπορεί να βγεις τσακισμένος, μπορεί να βγεις και ενωμένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια διαδικασία αυτή η ενδοσκόπηση, που είναι ωραία να βγει μέσω τέχνης. Σε κάθε περίπτωση έρχεται η κάθαρση, ειδικά όταν κάνεις τέχνη, γιατί το διαδηλώνεις, ρε παιδί μου, το δηλώνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξωτερικεύεις όλα αυτά που έχεις μέσα σου ή που μπαίνεις στη διαδικασία να ανακαλύψεις, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τους δαίμονές σου ή θα τους ξορκίσεις να βγουν, έτσι. Και δεν υπάρχει, πιστεύω, καλύτερη μουσική από το black metal συγκεκριμένα γι' αυτό, ή θα σε καταπιούν. Έτσι ακριβώς. Και ξέρεις, σε μια χρονική συγκυρία που οι ανθρώπινες σχέσεις είναι άρρωστες, θέλουν γιατρό. Οι περισσότεροι δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε κανέναν. Αφού δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, πώς θα τα βρεις με όλους τους άλλους? Έτσι ακριβώς είναι. Και ένα από τα παράδοξα από αυτά είναι ότι πολλές φορές βρίσκεις τον εαυτό σου μέσα από το βλέμμα των άλλων και τις σχέσεις με τους άλλους. Γιατί καλός ή κακός ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Αν και όπως κάποιος είχε πει, η κόλαση είναι η άλλη. Αλλά ταυτόχρονα και ο παράδεισος μερικές φορές. Έτσι ακριβώς. Κόλαση και ο παράδεισος είναι εδώ. Συγγνώμη, τι λέγαμε? Παιδεύτηκα. Δεν πειράζει. Βάλε με λίγο ξανά στη ρότα. Θα σε πάω σε άλλη ρότα. Γιατί πέραν όλων των άλλων... λειτουργήσατε σχεδόν σε όλα διαφορετικά αυτή τη φορά. Πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι των ηχογραφήσεων, της συνολικής παραγωγής, της μίξης και του μάστερ. Ναι, τη μίξη και το μάστερ μας την έκανε ο Αχιλλέας από Βάραθρον, νομίζω το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του, αν κάτι μπορώ να εξάρω χωρίς να ακουστώ... φλίερος και ότι ευλογώ τα γιάννια μου για το δίσκο, είναι ξεκάθαρη παραγωγή, η οποία είναι κρύσταλλο, είναι δυνατή, έχει δυναμικές, ακούγεται
Σούπερ, εντάξει. Το έχει δουλέψει. Έκανε τρομερή δουλειά. Το έχει δουλέψει ο Αχιλλέας ο Καλατζής στα Suncord Audio Lab με έναν συγκεκριμένο τρόπο τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να πει κανείς ότι έχει κάνει μια σχολή ο Αχιλλέας σε αυτό το κομμάτι. Έχει κάνει ξεκάθαρα σχολή και θα βοηθήσει πάρα πολύ όλη τη σκηνή όλο αυτό. Το ότι υπάρχουν κάποιοι κέρυοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως ο Αχιλλέας, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει νέες μπάντες να αναδείξουν τον ήχο τους, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα ανυψώνει, όταν μπαίνει ένας κέρυος παίκτης σε οποιοδήποτε σημείο της μουσικής και της τέχνης, ανυψώνεται όλη η σκηνή, θέλοντας και μην. Και φαίνεται. Δηλαδή βλέπεις τις παραγωγές που έχει κάνει και είναι τρομερές όλες, μία και μία. Λοιπόν, επίσης πρέπει σε αυτό στο σημείο, Αντώνη, να πω, για να μην το ξεχάσω, και το Made in Hell Studio που ηχογραφήσαμε τα drums, και το K-Sound Studio στο Βόλο που ηχογραφήσαμε τις φωνές. Διπλό Master, το άλμπουμ κυκλοφορεί και σε ψηφιακή μορφή, αλλά και σε βινήλιο, έτσι. Θέλω λίγο τώρα να μου πεις για το εικαστικό μέρος του πράγματος. Καταρχάς, εξοφυλάρα αδιανόητη, ένα. Δύο, καινούριο λογότυπο. Τρία, επιτέλους μπλουζάκι, όπως ακριβώς είναι το εξώφυλλο. Να είσαι καλά, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το εξώφυλλο αυτού του δίσκου, αλλά εδώ βλέπω τα γένια μου πάλι. Προφανώς μας άρεσε και αυτό το βάλαμε. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Damon 7 λέγεται ο καλλιτέχνης. Το layout το έγινε από Vision Black και τις φωτογραφίες τις έκανε ο Νικόλος ο Χατζηπολίτης και έχουμε και καινούριο λόγο από Ainul Iblis. Είναι πολύ δυνατό φίλο το λογότυπο. Πάρα πολύ δυνατό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να σε καλά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κοίταξε, όπως είπες, αλλάξανε πολλά σε αυτό το δίσκο. Οπότε θέλαμε να σηματοδοτήσουμε αυτή την αλλαγή με μια διαφορά στο εικαστικό και θέλαμε να είναι πάρα πολύ δυνατό το εξώφυλλο για να χτυπάει το μάτι, γιατί θεωρούμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε μουσικά, άρα κάπως πρέπει να το αναδείξουμε. Και επίσης, από τη στιγμή που άλλαξε κάπως όλη την μπάντα και κάπως θεωρούμε εμείς ότι προόδευσε, κάπως πρέπει να σηματοδοτήσεις αυτή την αλλαγή και αυτό συνήθως γίνεται με ένα καινούριο λόγο. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ο δίσκος κυκλοφόρησε, φάγαμε την πατάτα στο Βόλο. Λοιπόν, εντάξει, ο Βόλος έδρα είναι κάποια στιγμή αυτό το live το οποίο χρωστάμε, θα το κάνουμε. Τι γίνεται από εκεί και πέρα, συναυλιακά, για τη ζωντανή πρόθεση αυτού του δίσκου? Στο Βόλο, εγώ δείχνω και η μπάντα, δείχνουμε απόλυτη κατανόηση στο τι έγινε. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν είμαστε εμείς, είναι το φεστιβάλ που κρέμεται. Εμείς παίξουμε, δεν παίξουμε, εγώ τουλάχιστον χάρηκα και γούσταρα πάρα πολύ που είδα, ας πούμε, τους Mayhem την επόμενη μέρα σε μια ιστορική συναυλία. Στο Βόλο είναι, όπως είπες, είναι η έδρα μας και δίνουμε ραντεβού για το μέλλον κάποια στιγμή. Για συναυλίες τώρα έχω είδηση να σου βγάλω. Για βγάλε μου είδηση. Κάθεται λοιπόν, τώρα ακούει τώρα ο Χρήστος Παπαδάκης. Ναι, για πες, για να γράψει. Για πες μου. Έχω δύο ειδήσεις. Η μία είναι ότι έχουμε καινούριο live drummer. Όπα, ναι. Τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι αυτό τώρα? Κοίταξε, επειδή θέλουμε να παίξουμε live όλοι μαζί και επειδή δεν είμαστε εγωίστερα για να λέμε όχι, εγώ θα παίξω, αλλά είναι η μπάντα, είναι ένα σύνολο το οποίο είναι παραπάνω από το κάθε μέλος του, και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων για το επόμενο προσεχές διάστημα ο Νίκος δεν θα μπορούσε να είναι ώστε να στο 100% σίγουρος ότι θα μπορεί να τηρήσει το λόγο του και να είναι σε κάποιο live. Είναι τέτοια φύση της δουλειάς του. Έχουμε πλέον μια τεραμερούκλα που ακούει στο όνομα Φίβος Χατζής από Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας βοηθήσει στα live που δεν μπορεί να παίξει ο Νίκος. Α, αυτό τώρα για είναι είδηση. Είναι ειδησούλα. Ο Φίβος, εσύ πιθανότατα τον ξέρεις, αλλά επανάληψη μητήρη μαθήσεως, παίζει στους Freefall που είναι death metal, παίζει στους Καταβασία, στους Agnes Vain και στους Hail Spirit Noir. Έτσι ακριβώς. Αυτό από μόνο του
Ναι, αυτό από μόνο του νομίζω τα λέει όλα για το πώς το έχει το σπορ. Βέβαια, οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθάει. Βέβαια, φίβος και... είναι και vinylstore.gr και τον ελεύθερο χρόνο του έρχεται και στο Golden Art Festival και κάνει και merch για το vinylstore.gr. Φίβος. Φίβος, ναι. Φίβος. Πανταχού παρόν. Πανταχού παρόν και εξαιρετικό άτομο, εξαιρετικός χαρακτήρας. Εξαιρετικό παιδί. Συνεργαστήκαμε τώρα, ξέρεις, για το merch των Rage στη Θεσσαλονίκη. Και, ναι, και είναι καταπληκτικός. Βγάζει απίστευτο γέλιο Φίβος. Είναι ωραίος τύπος. Χάρηκα για Φίβο. Σούπερ. Ναι, είναι από τους ανθρώπους που χαίρεσαι να συνεργάζεσαι και πραγματικά αισθάνομαι ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ήρθε στο δρόμο μας και ήθελε και αυτός να συνεργαστεί μαζί μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο πάνω στη σκηνή. Που αν μην άλλο θα το χαρούμε εμείς. Λοιπόν, ναι, αλλά βγάλε μου τώρα για τη δεύτερη είδηση. Δεύτερη είδηση. Άμα είδες, έχει δημιουργηθεί ένα Facebook event τώρα, mm-hmm, το οποίο μιλάει για live nihilism στη Βουλγαρία, 29 Νοεμβρίου, αχα, στα Σόφια. Αχα. Μια από τις μπάντες που θα παίξουμε θα είμαστε και εμείς, η Solert. Οπότε 29 Νοεμβρίου, όσοι κοντά προσέλθετε. Θα μου βγάλεις η τρίτη είδηση. Έχεις κάτι υπόψη που δεν έχω υπόψη, μήπως εγώ θα μάθω μια τρίτη είδηση. Εσύ μου είπες ότι θα μου βγάλεις τρεις ειδήσεις. Δύο είπα. Δύο είπες. Δύο. Είδες με τι τρόπο προσπαθώ να τις βγάλω. Εκμερεύεις. Είμαι σίγουρος ότι αυτές τις μέρες συζητάτε και άλλα live και το προσεχές χρονικό διάστημα μέσα από τα social media θα τα μάθουμε όλα. Εξάλλου, μέσα από τα social media μπορεί όποιος μας ακούει τώρα να μπει, να παραγγείλει βινήλιο, να παραγγείλει CD, να παραγγείλει t-shirt, και bundle και τα πάντα όλα, έτσι. Ναι, όχι ότι έχουν μείνει και πάρα πολλά. Δηλαδή, ίσα-ίσα πρόλαβα και πήρα και εγώ, πιστεύω. Αυτό είναι καλά, αυτά είναι καλά, ναι. Αυτά είναι καλά προβλήματα το να έχεις το να τελειώνει τα βινήλα και τα CD. Και είναι τα προβλήματα που χαίρεσαι να έχεις, ας πούμε. Όπως π.χ. τι θα κάνω τόσα λεφτά. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό το πρόβλημα συγκεκριμένα, τι θα κάνουμε τόσα λεφτά, αλλά έχουμε το πρόβλημα του ότι μας τελειώνουν. Οπότε πραγματικά όποιος το θέλει, δεν το λέω καθόλου μαρκετίστικα, είναι γεγονός, σπάρει σύντομα. Ερώτηση τελευταία, πρωτού σε αποχαιρετήσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι του δίσκου και γιατί? Το αγαπημένο μου κομμάτι, να διαλέξω από τα παιδιά μας. Το τελευταίο. Είμαι σίγουρος ότι θα το πεις. Το τελευταίο, εντάξει, Reflections of Nothingness. Ναι, γιατί έχει γίνει η περισσότερη δουλειά από όλους, έτσι. Φαντάζομαι. Είναι το μεγαλύτερο, οπότε για να μην κουράζει, για να είναι ωραίο, για να είναι ειλικρινές και να κυλάει και όλα αυτά που θέλεις σαν καλλιτεχνικά στάνταρ, είναι πιο δύσκολο. Εμένα σε όλους τους δίσκους της Solert το τελευταίο είναι το αγαπημένο μου. Συνήθως είναι το πιο σκοτεινό, το πιο black. Το πιο δίστροπο. Και συγκεκριμένα αυτό έχει κάποια ρίφ που εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να τα κατατάξω από πού είναι. Έχει ελληνικό black, έχει περίεργα. Και μου βγάζει τελείως συνέστημα. Έτσι πως κλείνει ο δίσκος δηλαδή, φλογώ τα γένια μου τώρα πάλι και θα λένε ο κόσμος τι λέει αυτός τώρα, αλλά εγώ σαν ακροατής και προσπαθώ να το δω, με αφήνει σαν κάτι να μου λείπει. Θέλω να τον ξανακούσω. Σωστό. Σωστό. Το ίδιο συνέστημα δημιούργησε και σε μένα. Πίστεψέ με. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, Αποστόλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πάρα πολύ σύντομα να τα πούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα σχέδια των Isolert. Βέβαια, εμείς με την ευρύτερη οικογένεια των Isolert την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε και για Sorge League. Λοιπόν, δεν ξέρω με ποιο θα μιλήσω. Θα δούμε. Λοιπόν, πάντως υπάρχει παραγωγή, βγαίνουν πράγματα, λοιπόν, εκφράζεστε σε κάθε περίπτωση. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα. Σε ευχαριστώ θερμά για απόψε το βράδυ. Να είσαι καλά, Αντώνη, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα. Να καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου.